Κάτι δεν. Double time, καλησπέρα. Και πήγα να πω κάτι έφερε τα ακουστικά μου. Το είχα κλείσει γιατί είχα έρθει από πιο νωρίς και λέμε το είχα ανοιχτό και το ξεχάσα. Γιατί είναι το. Θα λύσει κανένα τραγουδάκι. Συναυλία θα κάνει. Έχει και απ' έξω έτσι μουσικά όργανα ο Μάρκος, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου σήμερα. Και ο Κανάκης είναι εδώ. Τελευταία Δευτέρα της σεζόν για μας, της χρονιάς, όχι της σεζόν. Της χρονιάς, ναι. Της χρονιάς είναι πρώτη τελευταία της κανονικής, της μπασκετικής είναι τελευταία. Λοιπόν, ναι, είναι όντως. Καλή εβδομάδα, λέει, και καλά Χριστούγεννα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος και ο Τάσος. Καλησπέρα στην ομάδα. Γεια σας, παιδιά, και στους τρεις. Σε με ποια τον Νίκο, ομάδα, τη δικιά του ή τη δικιά μας. Με τον Νίκο, να ξέρουμε. Θα τα πούμε και αύριο. Ναι. Είναι καλεσμένος στο podcast αυτής της εβδομάδας ο Νίκος. Και λέει πολλά όμορφα πράγματα εκεί. Λέει όμορφα πράγματα, όπως έλεγε και στο Facebook, για τα ανοιχτά του περάματα στις προάλλες. Όχι, όχι, αποκλειστικά για το πρωτάθλημα. Καλησπέρα, λένε και οι περάματαγγερς. Νίκο, εσύ. Ο Αντώνης, καλησπερίζει. Ποιος ήταν ο τυχερός να δει από κοντά την κατοστάρα των Whalers. Όλος ο κόσμος που ταξίδεψε μαζί με την ομάδα. Χαμός. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτη της χρονιάς, όχι, είναι πρώτη της χρονιάς, εσύ που είσαι πιο από τον Whalers. Ναι. Ήταν πέρσι και στη Ρούκη. Όχι ρε, είναι η πρώτη κατοστάρα της χρονιάς. Α, είναι η πρώτη κατοστάρα της χρονιάς, νομίζω πως είναι. Τον Undertaker ήταν πέρσι, δεν ήταν φέτος, έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει άλλη κατοστάρα φέτος. Μπράβο λοιπόν, με διάβαλατε την πρώτη κατοστάρα της σεζόν. Ου, δυνατό. Και ήρθε πριν βγει το 23, καλή φάση. Λοιπόν, καλησπέρα και από τον Αχιλλέα και από τον Μιχάλη και από τον Χριστό. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Απ' την άλλη, στην ίδια αγωνιστική, τρομερή άμυνα η Χαλιά Μαύρη. Ξαπνάει ένα δυσκό φιγουρί. Έψαχνα να δω για το μάτι. Αν είναι δυνατό. Τι είναι σημαντικότερο, να βάλεις 100 ή να μην φάσεις. Να μην φάσεις. Γιατί ένα θα το βάλεις. Ένα θα το βάλεις. Δεν γίνεται. Τα είχε πει ο Ιωάννης. Ενώ μπορεί να βάλεις 100 και να χάσεις. Ισχύει. Τα είχε πει ο Ιωαννίδης αυτά, να ξέρεις. Πριν το Τελαβίβ το 1994, είχε κάνει μία από τις πιο ατυχείς δηλώσεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Πανταλόνα. Ναι. Έτσι. Και λέει, αυτή η ομάδα σε μένα δεν θα βάλει 60 πόντους. Και έχω παιχταράδες για να βάλω 61 για να κερδίσω. Δικαιώθηκε κατά το ίμιση γιατί έφαγε 59, αλλά δεν έβαλε τις 60. Ούψ. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει, πολλά σχόλια. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα. Λέει χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους. Παναγιώτης, γεια σου, Παναγιώτη, και σε σένα και στον Αντώνη και στον άλλο Παναγιώτη, τον Μαμάκο. Και στο Μαγουλά που λέει ο Γκότσης θέλει όλη την κολεξιόν από τα φούτερ. Θα τα πάρει και σε τρία χρώματα, λέει. Σε τρία χρώματα, ναι. Αν και σήμερα δεν έχει φούτερ, να ξέρεις. Α, τι έχουμε. Εγώ έμαθα τι έχουμε, αλλά δεν το βλέπω εδώ, να ξέρεις. Μαρκό, πρέπει να σου έχει στείλει κάτι. Έχουμε μια βραδιά. Τώρα έρχεται η έκπληξη, παιδιά, γιατί έχουμε πολύ δυνατό δώρο σήμερα. Μια βραδιά με τον Νίκο Κουσούλη. Ευτυχώς με μπασκετικές συζητήσεις. Ευτυχώς για όλους τους όχι. Είμαστε πανέτοιμοι να δούμε, παιδιά, το δώρο σε μισό λεπτό. Είναι πολύ δυνατό το σημερινό δώρο, μιας και κλείνει η χρονιά. Είναι. Θα το πω, Παναγιώτη, θα το πω. Είναι τα παπούτσια του Damian Lillard. Τα Adidas Performance Dame 8. Χριστουγεννιάτικο giveaway, παιδιά. Τρομερό παπούτσι. Dame time. Δώρο και τα τατουάζ του. Δώρο και ο Lillard για όσες ομάδες δυσκολεύονται. Δεν μπορεί να παίξει, είναι ενεργός. Α, ναι, σωστό. Αλλά μετράνε και οι εκτός και οι πέραν του αντελατικού ως ενεργοί. Τέτοια λες και θα σου πει κανένας, έχω ένα παίχτη που παίζει αλφα τσεχίας και σου φέρει εδώ. Όχι, είπα πέραν του ατλαντικού. Α, του ατλαντικού. Να μου πει, έπαιζε MBDL μέχρι τα Χριστούγεννα και τώρα είναι. Και τώρα περνάει. Ξέρω ένα πιτσιρικά, καλός είναι. Έτσι. Λοιπόν, τρομερό δωράκι λοιπόν, οπότε συνεχίστε να κάνουμε και καλή παρέα πέρα από τα σχόλια μόνο και μόνο έτσι για να βγει υποχρέωση για την κλήρωση.
Έχουμε και πολλά όμορφα πράγματα σήμερα, Παναγιώτη. Θα σου αποκαλύψω το νούμερο ένα τσιρούκι, να ξέρεις. Ναι. Είχα πει στην αρχή της χρονιάς ότι δεν θα βάλω ποτέ τον Νίκο τον Παπά στο νούμερο ένα. Δεν θα βάλω ποτέ τον Νίκο τον Παπά στο top 20, αν δεν είναι στο νούμερο ένα. Γιατί είναι ο Νίκος ο Παπάς. Ναι. Μπορούσα να το βάλω και στις 20 θέσεις, άμα ήταν. Σήμερα, λοιπόν, ο Νίκος Παπάς είναι στο top 20. Ναι. Είναι, ναι. Και είναι και σε δύο φάσεις πριν το top 20. Έτσι, για το... Αφού μπήκε ένας, μπήκε πιο πριν, ναι. Λοιπόν, πριν πάνω, ενώ εκτός top 20. Α, εκτός. Ναι, ναι. Είναι όπως τον βάζω τις άλλες φορές που λέω πάρτε μια γεύση Νίκος Παπάς, αλλά αυτή τη φορά είναι και στο νούμερο ένα. Έχω έναν από Αλφα Αυστραλίας και εκείνες άλλες. Σωτηρόπουλε δεν λένε. Κάτσε, γιατί χάσαμε πολλά. Τι γίνεται εδώ. Καλησπέρα, λέει, και καλές γιορτές σε όλους σας. Παναγιώτη τον Μπουλούκο δεν έχει κάνει σαν τα μούτρα σε 20 κιλά μελομακάρονα, φίλε ο Αντώνης για δώρο. Αυτό θα ήταν πολύ να το αντώνει. 20 κιλά μελομακάρονα φτάνει για μια εβδομάδα. Στη γυναίκα μου σίγουρα όχι. Γυναίκα σου είναι σαν φλίδερ, Νίκο. Πώς ένα τρώει. Πάει γιατί. Έχουμε ξεβουληθεί. Η γυναίκα μου ξέρει τι έχει κάνει. Έχει κάνει συμφωνία με τον πεθερούλη της. Ναι. Και της φέρνει μελομακάρονα 365 μέρες το χρόνο. Αλήθεια. Γιατί ο φούρνος στο χωριό το ξέρει. Οικογενειακά και του φτιάχνει μελομακάρονα μόνο για τη γυναίκα μου. Αλήθεια. Όλο τον χρόνο. Ναι. Παίζει τέτοιο πράγμα. Ναι. Νομίζω θέλω αυτό το φούρνο. Τέλος πάντων. Ο Τάσος ζημιά γιατί δεν ξέρω αν τα λέει για τα μελομακάρονα ή αν πρόλαβε τα παπούτσια. Καλές γιορτές, λέει ο Δημήτρης, και στους δύο να περάσει τέλεια. Και σε σένα, Δημήτρη, να είσαι καλά και να περάσει υπέροχα. Καλή εκπομπή, καλές γιορτές σε όλους με υγεία και σε σένα, Νίκο. Και στον Αντρέα, γεια σου, Αντρέα. Εγώ έχω να πάω να το πεις αυτό. Καλές γιορτές σε όλους σας, Παναγιώτη. Και αυτό το είπες. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, λέει ο Παναγιώτης. Καλή εκπομπή και καλές γιορτές με υγεία σε όλους. Μακρινός ξάδερφος είναι ο Αβούρης. Άρα είναι Αβούρης κι αυτός. Είναι δικό σου ή του Αβούρη που παίζει στη Ρούκη, μακρινός ξάδερφος. Χα, καλό. Λοιπόν, ο Μάκης λέει καλά Χριστούγεννα με υγεία. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα παιδιά, καλές γιορτές. Και τα δύο ακούγονται το ίδιο δυνατά δώρα. Ναι, αλλά το ένα ίσως αναιρεί λίγο το άλλο. Και δεν εννοώ τα παπούτσια τα μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα δεν είναι λίγο τα παπούτσια. Όχι το αν μπορείς να τα βάζεις, αλλά τι θα τα κάνεις και που θα τα βάλεις. Άμα έχεις κατεβάσει 20 κιλά μελομακάρονα. Ποιος είναι αυτός ο φούρνος? Είναι ο φούρνος της Ελίκας Λακωνίας, Άντωνη. Ναι, εδώ δίπλα. Έτσι. Καλές γιορτές με υγεία, παιδιά. Πάνω απ' όλα σε εσάς και οικογένειες. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Θα αιτηθούμε box now από το box now. <της Λαγωνίας. laughs> Μόνο έτσι μπορεί να φτάσει. Ή να αιτηθείτε στον πατέρα μου. Το τηλέφωνο όταν ξανάρθει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάλι. Τι θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω. Με ποια ξέρω. Έχουν πει κι άλλοι αρκετοί. Γι' αυτό το δώρο μιλάγε ο Τάσος λίγο νωρίτερα. Όχι για τα μελομακάρονα, είναι τα παπούτσια του Dame. Τα Performance 8. Εγώ ήθελα να μου πει και ο Μπουμπουρίδης τι του έκανε ο Μπουλούκος, να τον συγχαρώ. Όχι τον Μπουμπουρίδη, τον Μπουλούκο. Α, είναι εξάδελφος του Σωτηρόπουλου. Τέλεια. Bronze. Όχι, bronze με τίποτα. Εντάξει, βάλτινα, δεν έχω όχι, θέμα. Όχι. Για μένα έχει τη φάση της χρονιάς. Όχι, τότε όχι με τίποτα. Βασικά την από κοντά φάση της χρονιάς, γιατί από μακριά φάση της χρονιάς, εντάξει, έχουν άλλη ομορφιά. Πού είναι η κοτούλα ο Κελεπούρης? Τι? Σήμερα που θυμήθηκα να κόψω το τρίποντο το Καρναβαλίες. Δεν θα μπει μέσα να μου πει πού είναι το τρίποντο το Καρναβαλίες και να του πω νάτο! Νάτο, εδώ είναι. Λοιπόν, μετά από 3 εβδομάδες. Βρέθηκε τελικά. Βρέθηκε. Ωραίο το φούτερ, λέει, στον Παπαδόπουλο. Το έχει πάρει, ξέρεις. Πελεκούδας κάνει πολύ μεγάλη δήλωση. Θα έχει πάρει. Τι δήλωση έκανε? Αν κερδίσω δώρο, υπόσχομαι να μην σχολιάσει ξανά στην εκπομπή ο Κελεπούρης. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω, θα του πάρει το κινητό. Καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα σε όλους, λέει ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Εν τω μεταξύ θα μπαίνει και θα νομίζει ότι έχει εδώ το δώρο μελομακάρονα. Έτσι, πώς το λέμε. Και θα ζητάνε, ναι, θα πάμε στο. Και θα απογοητευτούν μετά με τα παπούτσια του Λίλαρντ. Αυτό είναι το χειρότερο. Μην το ξαναπείτε και θα δεις και τη γυναίκα μου που δεν έχει καν Facebook. Θα φτιάξει λογαριασμό και θα πει. Και θα γράψει στείλε ένα για μελομακάρονα. Κάτι άκουσα για μελομακάρονα. Πού είπες να πάμε? Πάμε Golden. Και θα στείλεις σαν τον Βασιλιάδη. Εγώ για το δώρο ήρθα. Έτσι. Πάμε Golden, ναι. Για πάμε.
τα χαμένα ταλέντα κέρδισαν τους Ξεφτιλάιζερς, οι Kings τους Μικίο, οι ASV τους Λαύριο Miners, οι Undertakers τους Phoenix Bumps και οι Degrees τους Retirees. Ναι, και πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Διάβαζα τα σχόλια, γίνει χαμός. Ναι, ναι. Και αυτή είναι η βαθμολογία στο τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Οι Undertakers έκλεισαν μόνοι πρώτοι στο 8-2, στο 7-3 είναι τρεις ομάδες. Χαμένα ταλέντα, Ξεφτιλάιζερς και Degrees. 6-4 λίγο πιο κάτω οι ASV, στο 5-5 Phoenix Bumps και Mikio. 4-6 για τους Retirees, αυτές οι ομάδες κλείνουν την οκτάδα. Στη συνέχεια πιο πίσω είναι η Redicolo με 3-7, οι Kings με 2-8 και οι Lavrio Miners με 9. Χαρακτηριστικό του πώς έχει πάει η σεζόν είναι ότι οι Undertakers ξεκίνησαν με 1-2, Παναγιώτη, και έχουν βαρέσει 7 συνεχόμενες νίκες από εκεί και πέρα. Επίσης, οι δύο νίκες των Kings στο τέλος του πρώτου γύρου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ισχύει, δίνουν άλλη νότα στις ελπίδες τους. Και μάλιστα η δεύτερη με ομάδα που είναι αρκετά ψηλότερα τους. Έτσι. Γιατί πέσει η πρώτη ήταν με τους Lavrio Miners που είναι μαζί περίπου στη βαθμολογία. Ήταν, έτσι. Αλλά η δεύτερη με του ΜΚΟ αυτή τη βδομάδα, πάρα πολύ σημαντική νίκη. Να σου πει, λέει ο ίδιος ο Μπουλούκος, είναι καλή κουφάλα. Για να δούμε. Βαγγέλη, τι έγινε. Ο Βαγγέλης νομίζω τώρα είναι σε δουλειά. Είναι σε δουλειά, αλλά ό,τι και να σου έκανε ο Βαγγέλης, σου αξίζει. καλή κουφάλα, λέει και ο Αγγέλης. Και εσένα και του φαλακρού φίλου σου. Γεια σου, Αγγέλη. Α, ρε εσύ, τώρα κατάλαβα τι συζητάτε. Μου στείλε χτες το βράδυ ο Βαγγέλης. Α, ναι. Ναι. Δεν ξέρεις, εγώ αργώ και λίγο, γιατί δεν έχει εντυπωθεί μέσα μου ακόμα αυτό το μπιφ για κάποιο λόγο. Μου έστειλε, πες του Παναγιώτη ότι ο Κοντομίχαλος έπαιξε μέχρι και playmaker σήμερα. Βασικά δεν μου το είπα ακριβώς έτσι. Μου είπε, ο Κοντομίχαλος έπαιξε μέχρι και playmaker σήμερα. Οκ, λέω εγώ από μέσα μου. Και μου λέει, βασικά για τον Παναγιώτη το λέω. Είναι σαν τα παιδιά που είχαμε στο ποδόσφαιρο που για να παίξει βασικός έμπαινε μέχρι και τερματοφύλακας αυτός. Που έπαιζε μέσα, ας πούμε. Για να πει ότι πήρα φανέλα βασικού. Ο Αντώνης λέει: βγάλαμε μαλλί με αυτή την ήττα. Εντάξει, δεν είναι κακό πάντως να βγάλεις μαλλί. Αλλά δεν είναι λεφτά. Λέτε, λέει ο άλλος. Θα το είχες χάσει αν είχα αντιδράσει σε σωστά χρονικά πλαίσια, Σπύρο. Αλλά άργησα να το καταλάβω. Καλησπέρα, λέει και ο Άγης. Γεια σου, Άγη. Άσος έπαιζε αφού ήμασταν ορφανοί από Άσο. Και αφού έπαιζε ο Κοντομίχαλος, πάλι ορφανοί μείνατε. Ήσταν και ορφανοί από ορφανό. Όχι, είστε όλη τη χρονιά. Ήταν όμως ο coach εκεί. Ο coach. Ήτανε. Γιατί άμα ήταν ο coach και έβαλε τον Κοντομίχαλο στο playmaker, έκανε κόλπο γκρόσο, γιατί η ομάδα συνέχισε με νίκη. Ναι. Είναι δύσκολο μάτς κιόλας. Ψαράκι ο coach δηλαδή. Ήταν και πίσω στο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, γιατί βλέπω. Λογικά μέχρι το ημίχρονο θα παίζει άσος, μετά σου λέει δεν τραβάει, κάτσε δεν έβαλα αλλού. Αυτό το σχόλιο Σπύρο δεν θα το πω. Θα το αφήσω απλά να αιωρείτε. Α, εκεί ήταν λέει ο Μπουμπουρίδης. Νάτος. Και ο Γιώργος καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, πάμε να δούμε το top της Golden. Καλησπέρα Γιώργο. Ο Ιωαννίδης φαντάζομαι ψάχνει τα κουμπιά για να καλησπερίσει και εκείνος. Παιδιά, παπούτσια Λίλαρντ έχει σήμερα. Φωνάξτε μέχρι και τις γιαγιάδες σας να κάνουν σχόλιο. Μπείτε από τους λογαριασμούς των παιδιών σας. Και αν είναι έφηβοι τα παιδιά σας, θα γίνει μεγάλη μανούρα. Σπίτι, αλλά αξίζει τον κόπο. ASV, Λαύριο Miners, ο Λουκάς. Τώρα πέραν έχει φύγει ο Νακόπουλος, Σαλιζόπουλος. Γιάννης για τον Μακρυδάκη, ξανά ο Κατσιγιάννης, σας υποθεί. Τάπα είναι πολύ ωραία τον Λουκά. Σου έχω βάλει δύο φάσεις μόνο για σένα, να ξέρεις. Ναι. Όχι στην Golden, αλλά δύο φάσεις μόνο για σένα. Τα παταπλώ. Να γουστάρεις. Όχι, ρε. Αναμετάδοση αποστολή. Αναμετάδοση αποστολή. Ναι. Χαμένα τα ρέτα Ξεφτιλάιζερς, Κασβής αντίπας. Κυριακού, τον Κασβή, όβι ωραία ο αντίπας, ωραία φάση. Στο 13 πάμε, ASV Λαύριο Miners, ο Μπάτρης. Σαλιδόπουλο, αστοχή όμως τον Ακόπουλος που το πήγε all the way up. Ο Αλέξανδρος Λουκάς είναι εκείνος που μαζεύει. Τώρα απέναντι ο Μπάτρης, πολύ ωραία ενέργεια. Ο Κουτσουρίς. Στο νούμερο 12 έχουμε φτάσει Undertakers, Phoenix Bumps, ο Συριανός είναι. Σωτηρόπουλος. Πάει έξω, Συριανός στο drive. Σταθεί στον αέρα, τρομερό. Στο νούμερο 11, ASV Λαύριο Miners, ο Κουτσουρίς. Αντί και η δεύτερη, rebound του Μακρυδάκη.
Κουτσουρίς. Τέσσερα φάουλ έχουν οι ASB, ένα στο Ραϊλάβριο Μάινερς. Φτάνει μέχρι απέναντι ο Κουτσουρίς, ολοκληρώνει. Στο νούμερο 10, Kings Mikio, Σωτηρόπουλος. Τώρα η επαναφορά. Ο Πολυμενίδης ψάχνει, βρίσκει μέσα το Βέργο, είναι απίστευτη, τάπα από το Σωτηρόπουλο. Στο νούμερο 9, χαμένα ταλέντα ξεφτιλάιζερ, Σατσαλάκη Σουφλέρης. Στον πρώτο επαναφυλιασμό, ο οποίος τώρα ανακόπτεται. Ωραίο, ο Ατσαλάκη στο Σουφλέρι. Έχουμε φτάσει στο νούμερο 8 και θα δούμε Undertaker's Phoenix Bump στο Ζερντίτσκι. Τρυπάρης. Θα σκοτήσω το εντυπωσιακό αυτό. Οπ, αυτό ήταν μικρό. Στο 7. Undertaker's Phoenix Bump, ο Πανδύς. Πανδύς. Στα 6. Πανδύς σε μια πολύ δύσκολη ενέργεια, την οποία θα βάλει. Και δεν είναι ο μόνος Πανδύς του top. Retirees the Grease, συνεργασία στο νούμερο 6. Είναι επαναφορά, Σάρις στο πελιτή. Ξανά Σάρις. Μασάζει τα κέντα στο πελιτή. Ωραία, αφήνει εκείνο στο πλεξουσάκι για το καλάθι και φάω. Στο νούμερο 5, Kings Mikio, Γκοτζής με τον Χαριτόπουλο. Κάνεις ο Τουρίς στη γωνία, έβγαλε στο σπανάκι, θα του κλέψει την μπάλα ο Γκοτζής, πάντα γρήγορα χέρια από τον Γκοτζή και απέναντι πάρα πολύ όμορφα για τον Χαριτόπουλο άλλο. Στο 4, Retirees the Grease, ο Πλιάκος. Πλεξουσάκης. Στον Σκοπελίτη. Αποφύγει από τον Πλιάκο πραγματικά. Στο νούμερο 3, χαμένα ταλέντα ξεφτιλάιζερς, ο Μπίλης. Μαζεύει. 2 εναντίον 2. Θα κοπεί στα ίσα. Μαζεύει. 2 εναντίον 2. Θα κοπεί στα ίσα. Στο νούμερο 2, Kings Mikio, ο Κλονάρης. Το παιχνίδι που έρχονται από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση αντί των Λαύριο Μάινερς. Ροβέργος εκεί θα σηκωθεί απίστευτη. Τα από το Κλονάρη όμως. Χάλασε και το νούμερο 1, μάλλον. Έτσι είναι, ισχύει. Πάμε πάλι. Το παιχνίδι που έρχονται από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση αντί των Λαύριο Μάινερς. Ο Ροβέργος εκεί θα σηκωθεί απίστευτη. Τα από το Κλονάρη όμως. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, Undertaker's Phoenix Bumps, η πάσα του Πανδύ στο Παπαντονίου. Δακτυλίδης κολλάει λίγο την επίθεση. Πανδύς θα περάσει. Τρομερή πάσα του Παπαντονίου. Δακτυλίδης κολλάει λίγο την επίθεση. Πανδύς θα περάσει. Τρομερή πάσα του Παπαντονίου. Αρχίζει και επιστρέφει για τα καλά ο Γιώργος, έτσι. Εντάξει, ναι, είχε ένα διάστημα προσαρμογή στο ξεκίνημα, αλλά στις τελευταίες αγωνιστικές είναι ο παλιός γνωστός εαυτός του. Και ακόμα δεν έχει αρχίσει, νομίζω, τόσο ζεστά με τα τρίποντά σου, τον θυμόμαστε εμείς. Μελομακάρο να προσπαθεί να πείσει ο Αγούρης. Εγώ ήθελα να. Όση ώρα έπαιζε το top, σκεφτόμουν, ήθελα μια ερώτηση να σου κάνω. Θα υπάρχει πιο άτυχος άνθρωπος από τον Αγούρη, αν κερδίσει σήμερα το δώρο? Θα πάρει παπούτσια, πού θα τα βάλει αυτό το παιδί? Θα πουλήσει. Αφόρετα θα τα πουλήσει σε όποιον θέλει στην ομάδα του. Στο Κυφοκαίρι. Για να τον κρατήσει κιόλα. Νομίζω θα τα πουλήσει για να τον κρατήσει. Θα του πει: Έλα, Βαγγέλη, σου κέρδισα παπούτσια. Όχι, η Μαρία λέει: Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ο Σπύρος, γεια σας και στους δύο. Ο Γιάννης λέει: Φίλε μου, είσαι στον Κοντομίχαλο, ε. Είσαι ό,τι πιο hot και ορφανίδη στο. Αϊ, νομίζω ότι θα σε επηρεάσει. Δεν θα του περάσει όμως. Όπως δεν πέρασε και σε σένα, να διαβάσει τη λέξη. Ο Αντώνης ο Μπακαυγάς πήγε και είπε: Γεια σας ρε παιδιά, μετά την ταπάρα που έκανε στο Ρίζα. Ναι. Δεν την έβαλα, αλλά γιατί την είδα. Αφού ήταν ταπάρα. Κοίτανε για Αντώνης Μπακαυγάς. Με πήρε ο Ρίζα τηλέφωνο, μου λέει: Νίκο. Μιας που μιλήσαμε για τάπες, έτυχε να δω τη στατιστική του Σαχτούρη και είδα ότι έκανε τάπα. Έκανε τάπα! Ω, περιμένω αυτό το σχόλιο τότε. Να πει να το επιβεβαιώσει αν μας βλέπει, αλλά νομίζω ότι είδα στη στατιστική του ότι έκανε μια τάπα. Ναι. Ο Άκης καλησπέρις, γεια σου Άκη, ο Βλάσης, γεια σου Βλάση, χρόνια πολλά, χρόνια καλά με υγεία, να είσαι καλά φίλε μου. Καλή χρονιά με υγεία λέει και ο Άκης, γεια σου Άκη. Ο Δημήτρης λέει: Μιχαήλ Βασιλικός, ο καλύτερος playmaker της διοργάνωσης. Θα τα χαρίσω, λέει ο Αβούρης, σε μένα, Αντώνη. Εγώ στηρίζω Μικείο. Πάω εγώ και μείνω Μικείο ήμουν. Πάντα.
Έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν πήγα καν στο μεταξύ μας παιχνίδι για να σας δώσω την νίκη. Τελικά δεν πήγες ούτε εσύ όμως. για να το εκτιμήσεις. Τίμιο αυτό. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε με... Dame, τα παπούτσια, παιδιά, σήμερα το βράδυ, 8, performance. Τα είπα όλα ανάποδα, Adidas, giveaway, με τα σχόλια σας. Ορίστε, βρήκε το deal. Θα αλλάξουμε τον πατέρα του Κοσίνου με 20 κιλά με μακάρονα. Τέλεια. Μια χαρά. Θα αναχαιτήσει την αποστολή, γυναίκα μου, για να μην φτάσει στα χέρια σου. Πού θες να πάμε, γιατί... Πάμε, Silver. Συγχωρείτε. Silver, ναι, πάμε, Silver. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εκρηκτική Golden Boys απέναντι στο TG Venoms, νίκη για τον Αστέρα κόντρα στους Άλθους Super Grangers, νίκη δύσκολα για τους Reapers με τη μαχητική Μπακάρδη. Κράτσαν πολύ χαμηλά οι Cans στους Κένταυρους και κέρδισαν ο Γάς στο Puerto Circo και οι Jax την Μπακάρδη Τελαβίβ, γιατί το άλλο μάτς ήταν αναβολή το Reapers Μπακάρδη. Αυτά τα αποτελέσματα. Και πάμε στη βαθμολογία. Μένει ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται αύριο, αν θυμάμαι καλά. Golden Boys Gast, για να κλείσει ο πρώτος γύρος. Δυνατό τερμπάκι. Πολύ ωραίο. Οι Reapers είναι στο 9-1, οι Cans στο 8-2, στο 7-2 οι Golden Boys, 7-3 οι Κένταυροι, 6-4 ο Αστέρας, 5-5 οι TG Venoms, 4-5 ο Gast, 4-6 οι Jax, 3-7 οι Bacardi, 1-9 η Puerto Circo και 0-10 οι Athos Super Grangers. Λοιπόν, επιβεβαιώνει ο Καλιτσάντσης για την τάπα του Σαχτούρη. Μας λέει ότι δουλεύει βέβαια. Ο Μπακαβγάς επιβραβεύει που δεν έβαλε στην τάπα του γιατί λιφτένιζόταν και τον έβαζε στο νούμερο 5. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό το top της Ρούκης σήμερα. Γι' αυτό δεν μπήκε. Άμα ήταν σε προηγούμενη εβδομάδα θα είχε μπει και αυτή η τάπα. Και αυτή η φάση σου, να το πω έτσι. Αλλά ήταν πολύ ψηλή ο επίπεδο αυτή τη εβδομάδα και δυστυχώς ήταν λίγο μετά. Όπως το είδα δηλαδή. Ναι, είναι η δεύτερη φορά αν έκανε Χριστό φέτος, όντως. Η πρώτη είχε γίνει πριν από 3 εβδομάδες. Και ξαφνικά από το πουθενά κερδίζει ο Σαχτούρης, λέει, πρώτο στις τάπες βραβείο στους τελικούς. Ο Σταμάτη λέει: καλές γιορτές σε όλους, καλή χρονιά, υγεία και να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το άθλημα. Έτσι είναι, Σταμάτη, καλή χρονιά να έχεις. Καλησπέρα, λένε οι Cans, καλές γιορτές. Περαστικά στον Αναστασόπουλο, χτύπησε. Ναι, χτύπησε χθες το παιχνίδι λίγο άσχημα. Γλίστρησε στο παρκέ και ήταν λίγο το πέσιμο περίεργο. Βγήκε κιόλας. Λοιπόν, είδαμε βαθμολογία και αποτελέσματα. Πάμε να δούμε και το top της Silver. Την ώρα που ο Πουμπουρίδης ψήνει και τραυματίες. Στο νούμερο 15, Κένταυροι Cans, ο Αναστασόπουλος, που λέγαμε τώρα, με τον Δρόση. Καλά ο Κορδαλής. Καλά την έκρυψε ο Αναστασόπουλος. Ατλάς και τώρα ο Αναστασόπουλος. Πολύ ωραία στον Δρόση για το καλάθι. Στο νούμερο 14, Golden Boys, TG Venoms, ο Κατσούλης. Πάσα που θα περάσει. Καραθανάσης, θα παιχθεί το τρομερό στο από τον Κατσούλη. Στο 13, Κένταυροι Cans, ο Κίτσος με τον Ευσταθόπουλο. Περνάει, αφήνει ωραία την μπάλα στον Ευσταθόπουλο για να χάσει. Γάς, Πέρτο Τσίρκο, ο Μίλσης με τον Οικονόμου είναι στο νούμερο 12. Οικονόμου, για τρεις ξανά ο Σταύρος, άστοχο αυτό, το ριμπάν του Μίλση όμως. Όμως θα περάσει, πάσα υπέροχη, Οικονόμου από κοντά σκοράρει. Στο 11, Μπακάρντι, Τελ Αβίβ, Ρίπερς, ο Σκλαβενίτης. Στην μπάλα από τον Μίχαλος τώρα, κρινίσει δε ωραία τον Μπουμπουρίδη μέσα. Με πλάτη γύρω στο στόπ του Σκλαβενίτης θα είναι. Στο 10, Κένταυροι Cans, Αναστασόπουλος με Τσέλιο. Μορφωνιός, δεν ευστοχή. Ριμπάν και πάλι ο Λουλούδης, ίδια πάσα από τον Αναστασόπουλο για το καλάθι και φαν του Τσέλιου. Είμαστε στο νούμερο 9. Αστέρας Ευελπίδων, Άθος Super Grangers, ο Βιεννόπουλος. Από τον Πανταζή εξασφαλίζεται και τώρα απέναντι τρέχει ο Βιεννόπουλος. Έφτασε ωραία για τον Τσίπρα ξανά. Ο Βιεννόπουλος κατά το καλάθι σηκώνεται. Θα βάλει ένα φοβερό καλάθι αντίστοιχο σε συνδυασμό. Σου λέει αν το βάλω κανονικά δεν θα μπω. Ναι. Μπακάρι Τελ Αβίβ, Τζαξ. Αρχίζει η Βανιάδα από εδώ και κάτω. Βάνας Δρακόπουλος. Μακριά ο Βάνας. Έξω και Λεμτζής, περνά ξανά ο Βάνας, άλλο αυτό για την επίθεση. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Δρακόπουλο που σηκώνεται. Τελειώνει ιδανικά αυτή η επίθεση. Μεγάλος παίκτης ο Βάνας. Πολύ μεγάλος.
Golden Boys, TG Venom, Παναγιωτόπουλος και Βασίλης Καχάμης είναι στη φάση. Θα δεχτεί το σώμα του Παναγιωτόπουλο εντυπωσιακά. Παναγιωτόπουλος, ωραία στο Χαχάμη Βασίλη, τρομερή. Στο 6, Μπακάρντι Τελ Αβίβ Ρίπερς, ο Αγγελιουδάκης. Κεραμάρης και Κούβαρης, δύο παίκτες πάνω του, το επέστρεψε υπέροχα το στόπ του Αγγελιουδάκη εκεί. Άσε να δούμε και τη συνέχεια. Εγώ γι' αυτό το άφησα επίτηδες στο σιωρά, γιατί ξέρω θα σχολιάσεις. Στο 5, Γάσπερτο Τσίρκο, Δημητριάδης, Κόπελος και Καρακατσάνης. Και Δημητριάδης. Κόπελος και Δημητριάδης, ωραίο το τρίγωνο εκεί ο Καρακατσάνης από κοντά. Στο 4, Αστέρας Ευελπίδων, Άθος Supergrangers, ο Πολυχρονόπουλος στο follow. Του follow για να κάνει τον μπάζερ της δεύτερης περίοδου. Του follow. Έτσι είναι. Το παίρνουν άλλα 7, 6. Ο Χαρτοπόλης πάντα με την μπάλα θα το πάρει και αυτό το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Πήγε εκεί για το follow και το κατάφερε. Στο νούμερο 3, όταν λες 7-6, βλέπεις ότι μόνη συνέχεια είναι ποιος. Ποιος. Μπακάρι Τελ Αβίβ Τζακ, ο φιλαρτζής με το Βάνα. Τεράστιο, πολύ σημαντικός για τους Τζακς απόψε. Ένα δίπολο του Ελευθεριάδη, παραλίγο να πέσει μπάλα μέσα. Φιλαντζής είναι ξανά όμως εκεί για άλλη μια δεύτερη ευκαιρία. Και την πάσα είναι εκεί, Θεέ μου. Τεράστιο, πολύ σημαντικός για τους Τζακς απόψε. Ένα δίπολο του Ελευθεριάδη. Αυτές οι φάσεις αποκτούν έξτρα αξία. Ξανά όμως εκεί για άλλη μια δεύτερη ευκαιρία. Και την πάσα είναι εκεί, Θεέ μου. Στο νούμερο 2, Μπακάρντι Τελ Αβίβ Ρίπερς, ο Βερόνης με τον Γκρινί. Κουβάρης, Βερόνης, 19 δευτερόλεπτα, ο Βασίλης σε μια πάσα, ο Γκρινής από κοντά, θα σκοράρει. Κουβάρης, Βερόνης, 19 δευτερόλεπτα, ο Βασίλης σε μια πάσα, ο Γκρινής από κοντά, θα σκοράρει. Και το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας στην Silver είναι η πάσα του assist, καλά, η πάσα του Βάνα στον Δρακόπουλο, στον Μπακάρι Τελ Αβίβ Τζακ. Είναι πάσα του Βάνα μετά από τρίποντο του Βάνα, να ξέρεις. Ναι. Τον Καριοφίλη έβγαλε στον Πουτσικάκι, περνάει, αλλά δύο δεύτερα ο Βάνος με τον τρίποντο αστοχή, αλλά είναι γη και η πάσα του κατευθείαν μέσα για τον Δρακόπουλο. Τον Καριοφίλη έβγαλε στον Πουτσικάκι, περνάει, αλλά δύο δεύτερα ο Βάνος με τον τρίποντο αστοχή, αλλά είναι γη και η πάσα του κατευθείαν μέσα για τον Δρακόπουλο. Λοιπόν, περαστικά λένε στον Αναστασόπουλο ο Γιάννης και ο Άκης. Ο Πάρης καλησπερίζει. Γεια σου Πάρη. Μεγάλη μαναμία ο Πάρης, να ξέρεις, από τα πέτρινα χρόνια των Underdogs. Τότε που παίζανε ακόμα στα τσιμέντα. Από τα πέτρινα χρόνια του Άριου Πάγκου. Ήτανε, όχι, δεν μεγάλη ήταν. Μεγάλη μαναμία, ναι, ήτανε. Είναι στο Underdog. Ήτανε στον Άριο Πάγκο. Ξεκίνησε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη πήγε Underdogs. Και τώρα πλέον βέβαια τα Underdogs είναι στα σαλόνια. Αγωνιστικά εννοώ. Ζούνε τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας. Ισχύει. Ο Γιώργος λέει: καλές γιορτές, υγεία σε όλους. Να είμαστε και του χρόνου μια παρέα όλοι, γιατί το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η νοοτροπία, η σωστή. Γιώργο, τα είπες όλα. Το έβαλε, λέει, που μπορείς και δεν έπεισε κανέναν. Ποτέ. Τουλάχιστον τον Παναγιώτη. Το βίντεο. Δεύτερος γύρος θα είναι φωτιά, λέει, αν κατέβουν όλες οι ομάδες πλήρες. Ισχύει, αλλά θα σου απαντήσω από τώρα ότι ποτέ δεν κατεβαίνουν όλες οι ομάδες πλήρες. Ισχύει. Σήμερα με τα σχόλιά σας, Adidas Performance Dame 8. Προσφορά από τα Zacred, μεγάλο χριστουγεννιάτικο giveaway. Στείλτε σχόλια, παιδιά, να αυξήσετε τις πιθανότητες σας. Παπουτσάκι δεν είναι και λίγο. Παπουτσάκι είναι... Πρέπει να το σκέφτεσαι τρεις μισθούς για να το πάρεις, τουλάχιστον. Ισχύει. Και αν έχεις παιδιά, σκέφτεσαι τρεις μισθούς το παππούς των παιδιών σου και το δικό σου. Πάμε παρακάτω, Παναγιώτη. Πού θες να πάμε τώρα, για πες. Να πάμε Rising. Να πάμε Rising. Γιατί να μην πάμε. Λοιπόν, Rising, αποτελέσματα. Είμαστε εδώ. Στον πρώτο όμιλο, οι Los Amigos κέρδισαν τους Los Angeles Clippers, ο Κατσαπλιαϊκός στην Άμπλα, οι Ανώνυμοι στα Πετράλωνα, οι Two Lakers του Σέρμπολ και οι Μπάσκετοι την Κίντερ Μπολονέζ.
Ναι, στο δεύτερο όμιλο, οι Los Mambas επέστρεψαν στα Ross Villa σε τρομερό ντέρμπι με τους Firehawks. Οι Goodfellas κέρδισαν τους Walkers και έκλεισαν τον πρώτο γύρο πρώτοι. Οι Paranormal Activity πήραν πολύ σημαντική νίκη με τους Lakers. Νίκη για τη Lasson με τους Pick and Troll και για τους Biri Biri απέναντι στα λαβωμένα σφυριά αφού έλειπε ο Κοτσαμπάς. Και έτσι πάμε στη βαθμολογία. Στο 8-2 μόνοι πρώτοι Anonymous, 6-4 για Άμπλα, Los Amigos, του Lakers και Κατσαπλιαϊκό, φοβερή μάχη. 5-5, πολύ κοντά τους είναι η Greek Fricasse και η Kinder Bolognese, λίγο πιο κάτω τα Πετράλωνα και η Μπάσκετη με 4-6, 3-7 για τους Airball και 2-8 οι Los Angeles Clippers. Και στον Β' Όμιλο, η Goodfellas στο 9-1, η Los Mambas στο 8-2, η Firehawks στο 7-3, 6-4, Biri Biri, Pick and Troll, 4-6 οι Walkers και η Lasson, 3-7 σφυριά και Paranormal και άλλος ένας μαζί τους θα είναι αφού μένει το Souvlakers BDB με τις δύο ομάδες να είναι στο 2-7 και να κλείνουν μεθαύριο, αν θυμάμαι καλά, τον πρώτο γύρο στην Rising. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι, το BDB Souvlakers, γιατί είναι πολύ στραβά έχει ξεκινήσει η χρονιά για τις δύο ομάδες. Και σίγουρα θα το θέλουν και οι δύο πολύ και για να ηρεμήσουν λίγο στις γιορτές, αλλά και γιατί στο 3-7 πιάνουν την 8η θέση. Ενώ στο 2-8 είναι ένα αποτέλεσμα κάτω. Και με πολλές ομάδες πάνω τους να κυνηγάνε τις τρεις νίκες. Χωρίς να είναι καταδικαστικό το 2-8 σε κανέναν από τους δύο ομίλους, έτσι. Γιατί και στον έναν όμιλο είναι στις 7 ή 8 η θέση, στον άλλο είναι στις 6. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά που δεν καλύπτεται σε ένα ολόκληρο γύρο, έτσι. Θα είναι πολύ δυνατός ο δεύτερος γύρος στη Rising. Εγώ ξέρεις πάντα κλασικά. Είσαι Rising-άκιας. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Πού πάμε, στο top. Στο top, ναι. Ωραίος. Λοιπόν, φτάσαμε Παναγιώτη στη στιγμή τη δικιά σου, να ξέρεις. Ναι. Πριν την ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε ένα buzzer beater τρίτης περίοδου με περίσσια υπομονή από τον Κατσαπλιαϊκό. Κατσαπλιαϊκός, BC Άμπλα. Ρασχύνω μπάλας. Πάει από τα αριστερά. Πάσα έξω βασιλικό. Ωραία έξτρα πάσα από Παπαδόπουλος για τον buzzer. Δίνει την μπάλα στον Γαβρίλη. Μέχρι και ο Σπορκάστερ ήθελε να κάνει ο Παπαδόπουλος. Πίστεψε θα το κάνω. Ναι, θα το κάνω ο Παπαδόπουλος. Αλλά φά, πασούλα κάτω. Καλάθι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, Παναγιώτη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, δηλαδή. Ναι, ήρθε η ώρα. Πάμε. Κίντερ Μπολονές μπάσκετι. Καραγιώργος σε αναμετάδοση. Το αποστολή. Το μαρκάριο Γαρδικιώτη. Τα δώσε όλα. Για του Λέτσι. Σπύρος Λέτσι. Χρόνια του πολλά κιόλας για σήμερα. Yeah. Το φοβερή τάπα όμως για δώρο γενεθλίων από τον Καραγιώργο. Πόσο ωραία. Τα ενέταξε όλα, φίλε μου, μέσα. Πόσο ωραία. Έτσι, έτσι. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά που λέει. Ξεκίνησε με τα χρόνια πολλά και κατέληξε στον δώρο. Όλο προσχεδιασμένο. Λες και είχε δει τη φάση από πριν και ήξερε ακριβώς τι πρέπει να πει. Λοιπόν, καλησπέριζω τον Νίκο, τον Βαγγέλη και τον. Ο Σπύρος, όχι. Ο Σπύρος δεν ήταν και πριν. Μπορεί να ήταν και ο Σταύρος. Γιατί είναι και πολύ. Το πάω πάνω για να βρω, αλλά τέλος πάντων ο Σπύρος ήταν. Οπότε του καλησπέριζω. Δείτε λίγο ρούκι για να δείτε ποιοτικό μπάσκετ, λέει ο Σπύρος. Εμένα Σπύρο μου αρέσει και η ρούκι. Το πάθος μου αρέσει. Είδα. Τι είδα. Μπυρόλικη κομπάρση. Κουβάδες. Δεν θυμάμαι. Κομπάρση. Όχι. Κουβάδες. Οι έμπειροι old school παίζανε με τους κουβάδες. Ναι, μπυρόλικη κουβάδες. Φοβερό πάθος, φίλε. Σε κάθε φάση φωνάζανε χτυπιόταν. Τρομερό μάτς. Με τράβηξε πολύ. Λοιπόν. Του βλέπει και Airball, το blooper αφορά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν είχα συγκεκριμένες οδηγίες για το ποιον αφορά, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Αντώνης Ολιβαδάς, στην απέναντι μπασκέτα από εκεί που ξεκινάει η φάση. Και επίσης ο Σπανόπουλος καταλήγει αυτός που σε πάρω μια κατάσταση στο τέλος της φάσης. Είναι χέρια στη μέση. Όχι, είναι ότι έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στάχια πριν τις γιορτές του Lakers. Χρειάζονται διακοπή. Σέρμπορ, κλέβει πίσω από Μουντουρέας, κατεβάζει γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Σπανόπουλος, δεν βάζει το καλάθι, ο Κυρούδης μαζεύει το αμυντικό λιμπάν. Στη γωνία ήταν ο Λιβάδας, δεν ξέρω αν τον είδες. Δεν το πρόσεξα. Ναι, κάτσε να σε πάω λίγο πίσω. Νάτος. Φήμες λένε ότι μετά από αυτό το σπαγκάτ, το υποχρεωτικό σπαγκάτ του κανάλι, έχει μείνει ακόμα εκεί έτσι και δεν έχει κουνηθεί. Καλά είναι εδώ. Ναι, ήμουν λέει ο Σπύρος, έτσι.
Εμείς να δεις πάω στα τελευταία δύο μας με πέντε άτομα ωριακά για νοσοκομείο είμαστε. Είναι δύσκολα τα πέντε άτομα, είναι πολύ δύσκολα όσο περνάει η ώρα. Στην αρχή ξεκινάς και ζεσταίνεσαι καλά και λες ό, πάει τέλεια, αλλά στο 23 με 27 κάπου εκεί ξεκινάει και θολώνουν όλα. Βέβαια, άλλο το πέντε άτομα στην ηλικία σας και άλλο το πέντε άτομα στην ηλικία του Λιβαδά, έτσι. Σωστό. Πέντε άτομα στην ηλικία του Λιβαδά δεν είναι ωριακά για νοσοκομείο, είναι για νοσοκομείο. Λοιπόν, top 20 rising. Στο νούμερο 10. Καλά. Στο νούμερο 20. Αφού είναι top 20. Κατσαπιάικο, μισή άμπλα ο Κατσάτσο. Βρήκα πάνω στο Σιδηρόπουλο. Βρίσκει τον Κατσάτσο, καθώ σου πείτε. Πέφτοντα ο Κατσάτσο πάρα πολύ. Με πυροβολισμό. Με ζεμπεκιά. Λος Αμίγκος, Λος Άντζελες, Λίπερς, ο Καβαλιέρος. Καβαλιέρος. Από τον Βογιατζάκη. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου θα κοπεί ο Βογιατζάκης κοινά τον Καβαλιέρο. Στο 18, Walkers Goodfellas, ο Λουκάς. Φέλλας μαζί Βιλ. Περνάει και το κέντρο μόνο στο Γουνελάς, πάει προς τα μέσα, σιώκει στα κοπεί από τον Λουκά. Θεαματικά ο Γιώργος θα πάρει. Στο 17, Σφυριά Μπίρι Μπίρι, ο Πέτροβας. Και τώρα την μπάλα έχει ο Μανιάτης. Βέρβος, να φτάσει κοντά στο καλάθι απέναντι στον Πέτροβα, θα τον κόψω όμως στον Τριφυλά. Στο 16, Πετράλωνα Ανώνυμου, Σακελαρόπουλος, Σωτηρόπουλος. Σακελαρόπουλος. Ωραία πάσα στο ζωγραφιστό, Σωτηρόπουλος, καλάθι, μια απίστευτη πάση. Στο 15, Κατσαπιαϊκός, Μπίση Άμπλα, ο Λεμπούσης. Βασιλικός. Μπάλας. Μπάλας για μέσα, κόβεται από το λεπτό. Γελάγαμε και οι δύο πριν για το σχόλιο του Αντώνη. Για το τραβηγματάκι. Τραβηγματάκι. Του Βλέικερ Σέρμπολ, Μαρίνος και Καρμύρης είναι στο 14. 45. Ξαφνιστή ρήγμα, θα βρει πάση τον Μαρίνο. Για τρεις, όχι, προτίμησε ο Νίκος την μπάλα στον Καρμύρη. Ένα πανέμορφο καλάθι. Κανείς δεν το πίστεψε. Στα πράγματα που δεν ξανάγιναν ποτέ. Pick and roll Ασόν, Παγάνης και Αγγελόπουλος στο νούμερο 13. Δίνει μέσα στον Αγγελόπουλο, ωραία, πας στον Παγάνη, ο Παγάνης από κοντά, θα ευτοχίσει. Στο 12 φτάσαμε. Pick and roll Ασόν, ο Γαλατιανός. Ωραία, reverse pick, κίνηση του Καραμπά, Καραμπάς μέχρι μέσα. Στο 11, Πετράλωνα Ανώνυμος, ο Σκούμπας. Πασάρι στον Σαγκελαρόπουλο, το τρίποντο του άστοχο, Κωνσταντινίδης πολύ ψηλά, σε θετικό rebound, θα κοπεί εντυπωσιακά από το σκούμπο που θα μαζέψει και το αμυντικό rebound στη συνέχεια. Στο 10, Κατσαπιαϊκός Μπίση Άμπλα, ο Αδάμος. Μπούσης. Αδάμος, με σπάσιμο της μέσης, βάζει να... Και τώρα diving. Πριν είχαμε σκούμπα. Καλό. Στο νούμερο 9, Los Mamas Firehawks, ο Λούβαρης. Και το σχόλιο είναι ο Μέξας επικρότητη τη φάση. Παραμύθος πιέζεται, αλλάζει τώρα με τον Λούβαρη. Θα πιάσει μπάλα, θα ανέβει με ένα ωραίο γιούρο και θα πιάσει ένα πάνω. Στο 8, Κίντερ Μπολονές, μπάσκετ, ο Καραγιώργος. Καρδικιώτης, Σούλης, ωραία για τον Καραγιώργο, πανέμορφο το καλάθι του. Στο 7, Σουβλέικερς, Paranormal Activity, ο Καρόπουλος. Ωραία, και ο Καρόπουλος, πως πείτε, γυρίζει πολύ ωραία ο Καρόπουλος, θα βάλει το καλάθι. Έπαθε σημιτζή. Στο 6, Μπίρι Μπίρι, Σφυριά, ο Στόλης με το Βέργο. Δετάκης η πεντάδα τους, αυτοί θα ξεκινήσουν το απόψινο παιχνίδι. Στόλης δίνει μια πανέμορφη πάσα εκεί που το Βέργος για να τη μετατρέψει ασίστ μια πανέμορφη. Η χαρά του κάθε ψηλού. Έτσι. Στο 5, Los Amigos, Los Angeles Lippers, ο Λιανάς. Στο νούμερο 4, Πετράλωνα Ανώνυμους, ο Σωτηρόπουλος. Πάει κοντά, κόβεται για τον Σωτηρόπουλο και έχουμε...
Στο 3 του Βλέγε Σέρμπολο Μουμούρη. Σε τρομερή φάση. Πομ, συνεχίζει τον Πολυχρονόπουλο. Και τώρα Μουμούρη στην άλλη πλευρά του γηπέδου για του Σέρμπολ. Πολύ δύσκολο τελείωμα. Θα βάλει ένα ανάποδο καλάθι πανέμορφο. Πομ, συνεχίζει τον Πολυχρονόπουλο. Και τώρα Μουμούρη στην άλλη πλευρά του γηπέδου για του Σέρμπολ. Πολύ δύσκολο τελείωμα. Θα βάλει ένα ανάποδο καλάθι πανέμορφο. Στο 2 Los Amigos Los Angeles Clippers, ο Καβαλιέρο στον εχνιδιασμό. Ήδη θα γυρίσει τώρα για δύο Βασίλη, δεν θα γράψει το καλάθι. Αμυντικό ρυπάνω ο Καβαλιέρο. Τρέχει στην άλλη πλευρά γρήγορα, θα ανέβει πάρα πολύ όμορφα και θα γράψει ένα τρομερό τίποτα στον εχνιδιασμό. Ήδη θα γυρίσει τώρα για δύο Βασίλη, δεν θα γράψει το καλάθι. Αμυντικό ρυπάνω ο Καβαλιέρο. Τρέχει στην άλλη πλευρά γρήγορα, θα ανέβει πάρα πολύ όμορφα και θα γράψει ένα τρομερό τίποτα. Φοβερό timing σε όλα, ε. Έτσι είναι. Και στο νούμερο 1 αυτή τη εβδομάδα στη Rising, Walker's Goodfellas, ο Καλιτσάντσης με τον Καλογερά. Και δεν θα βάλει. Χατζάκο. Έχει την μπάλα στη συμπέκτη λίγο, άναρχο το παιχνίδι τώρα. Καλιτσάντσης. Απασάρι, μέσα στη ρακέτα στον Καλογερά. Σε κίνηση κιόλα έτσι. Την πάσα με το ένα χέρι, πολύ ωραία. Πολύ δύσκολο. Κάτι δεν θα βάλει. Και ενώ δεν είχε και τόσο καλή ισορροπία. Έχει την μπάλα στη συμπέκτη λίγο, άναρχο το παιχνίδι τώρα. Καλιτσάντσης. Απασάρι, μέσα στη ρακέτα στον Καλογερά. Αυτό το top της Rising και έχουν μείνει, παιδιά, τα δύο πιο καυτά top της ημέρας. Μ' αρέσει. Adidas Performance The Dame, τα 8 είναι το βράδυ σήμερα στο τέλος εκπομπής με τα σχόλιά σας. Προσφορά της Zacred, μεγάλο giveaway χριστουγεννιάτικο. Και πού πάμε, γιατί... Εντάξει, αφού μου είπες ότι η Bronze έχει τη χρονιά. Η Αγγελική μας καλησπέριζει. Γεια σου, Αγγελική. Πάμε, Ρούκι. Την ξέρεις. Την Αγγελική. Ναι. Όχι, αλλά λογικά από πέρα Ματάγκερ ήταν. Α, ναι. Όχι, αλλά αυτοί βάζουν όλα τα σόι μέσα. Αν είσαι από πέρα Ματάγκερ, Αγγελική, ή αν είσαι από οπουδήποτε αλλού, αύριο στο podcast Νίκος Μαγουλάς, πέρα Ματάγκερ. Λοιπόν. Όχι, επειδή μας είπε παιδάκια, και αυτό συνήθως είναι. Ξέρεις, το λένε επειδή κάποιος σε νιώθει δικό του. Δικό του, ναι. Γι' αυτό μήπως ήταν καμία φίλη της κοπέλας σου για να πάρει τα παπούτσια και να μην το πει σε κανέναν. Μπορεί και να είναι και να το έριξε σε πέρα Ματάγκερ. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Ρουκή. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο, οι Ball Pistols κέρδισαν τους Καβλάντα Hawks 60-29, οι Θαλασσόλικοι τους Jackal Trotters. Είπαμε νωρίτερα για το 20-0 το Χάλια Mavericks με τους Coffee Walkie Bucks. Οι Saints κέρδισαν τους Underdogs, παρουσία Νίκου Παπά. Και οι Tennessee μπήκαν σε ένα τρομερό ντέρμπι την Αβάνα. Νομίζω το μάτς ήταν 54-54 λίγο πριν το τέλος, αν θυμάμαι καλά. Φοβερό. Του Μαγουλά είναι. Ναι. Ο Μαγουλάς είναι ό,τι πιο ωραίο κυκλοφορεί στη Ρουκή. Δυστυχώς, το podcast είναι ραδιοφωνικό και όχι με βίντεο. Αλλά θα μπορείτε τουλάχιστον να τον ακούτε αύριο. Και έχει πει πολλά και ωραία πραγματάκια. Πάμε. Όχι, δεν πάμε. Δεύτερο όμιλο. Ναι, εντάξει, καλά χαιρετίσματα. Δεύτερος όμιλος Ρουκή. Υπέραμα Tigers κέρδισαν σκουράγιο, οι κομπάρσοι της Embrus Old School, οι Whalers έριξαν κάτω στάρα στους Paranormal Rebuy, οι Fundamentals κέρδισαν την Νίκια και οι κουβάδες τους Μπυρολικούς. Ο Νίκος και ο Γιάννης γελάνε και ο Άκης γελάει. Γιατί έτσι. Από πόσα κινητά γράφει πια, άμα μιλάς, έχει πάρει όλη τη οικογένεια και τα έχει μπροστά του και κάνει συνομιλία. Και για να μην καρφωθεί τα φάς να μιλάνε και μεταξύ τους. Αφού πριν μπερδεύτηκε και έστειλε από το Facebook του YouTube περαστικά στον Αναστασόπουλο. Αλήθεια, άμα μας και μάλλον να το δεις. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία της Ρουκή. Στον πρώτο όμιλο, οι Tennessee B έκλεισαν τον πρώτο γύρο στην πρώτη θέση με 9-1. Saints δεύτερη με 8-2. Boomers και Havana στο 7-3, Ball Pistols, τρομερό finish στον πρώτο γύρο για το 6-4. Οι Underdogs και Χάλια Mavericks είναι στο 5-5. Στο 3-7, Καβλάντα Χος και Θαλασσόλικη, 2-8 οι Jackal Trotters, 0-10 με ένα μηδενισμό οι Coffee Walkie Bucks. Στον δεύτερο όμιλο, η πρώτη θέση μοιράζεται ανάμεσα σε Πέραμα Tigers και Golden State Warriors το 9-1, 8-2 έχουν οι Whalers, 6-4 οι Μπυρόλικοι. Στο 5-5 οι Fundamentals, στο 5-4 λίγο πιο πάνω τους οι Κουράγιο που τους μένει να αναβληθέν. Στο 4-5 οι Κομπάρσοι, 4-6 οι Έμπειροι Old School, 3-7 οι Κουβάδες, 1-9 η Νίκια, 0-10 η Paranormal Rebuy. Έτσι είναι η βαθμολογία στο τέλος του πρώτου γύρου παρά ένα ματσάκι.
στην Ρούκη και πάμε να δούμε το top της Ρούκη. Πριν μπούμε στο top της Ρούκη, Παναγιώτη, δύο φάσεις Νίκος Παπάς. Η μία είναι Νίκος Παπάς και η δεύτερη είναι σχεδόν Νίκος Παπάς. Εντάξει. Buzzer beater πρώτης περίοδου από τον Νίκο. Θα πάει μέχρι μέσα, step back από τον Παπά για τρεις για τον buzzer, είναι μέσα. Αυτό ήταν το buzzer της πρώτης περίοδου. Το έκανα λίγο εύκολο. Σεντ Σάντερκο ξανά. Το πώς ο Νίκος Παπάς πάσαρε στο Τσιβελεκίδη και ο Τσιβελεκίδης του έκαψε την assist. Φροντονάκι με τον Ιωάννου. Παπάς, ωραία, βρίσκει στην πλάτη της άμυνας του Τσιβελεκίδη. Καλαγερόπουλος έξω. Θα βάλει πάρα πολύ. Αν είχε 9 assist εκεί το σημείο, ο Παπάς θα πόναγε πολύ αυτή όχι, η φάση. Όχι, φίλε, δεν θα την πάρεις εσύ. Εγώ θα την πάρω. Του Τσιβελεκίδη προς τα έξω. Λοιπόν, πάμε, top 20. Σπύρο Παιχταρά μου, λέει ο Μαγουλάς. Από έχει το σωστό κινητό. Έχει πάρει και το κινητό του Κουνέλη. Στο νούμερο 20, Θαλασσόλη και Τζέκαλ Τρότερς, Κυριακόπουλος και Παπαδόπουλος. Το rebound, θετικό, αμυντικό, συγγνώμη, με τον Κουρνάρο. Και τώρα τρέχουν οι Τζέκαλ Τρότερς. Μια πολύ όμορφη πάση του Κυριακόπουλου, έφτασε τον Παπαδόπουλο. Στο νούμερο 19, Κουράγιο Πέραμα Τάιγκερ, Σαφλέκας και Τυχόπουλος. Σε δύο πανίψιλους και το έβαλε. Ωραίος και ο Άγγελος Καλαϊτζάκης, 38-21, λιγότερο από 2,5 ακόμη. Ο Τυχόπουλος κατευθείαν. Στο νούμερο 18, Κομπάρση Έμπειρη Οτσκούλου, Αλβέρτης. Και ο Αλβέρτης θα κατεβάσει την μπάλα για τους κομπάρσους. Μέχρι μέσα πηγαίνει, βάζει καλά, την κερδίζει και φάουλ ο Αλβέρτης. Στο 17, Underdog Sense, Παπάς και Τσιβελεκίδης. Δυσκολεύτηκε στη μακρινή την πάση. Ο Ζάου θα χάσει όμως την μπάλα, ο Παπάς κλέβει. Και δίνει ένα μακρινή πάση στο Τσιβελεκίδη. Πάρα πολύ ωραία, Τσιβελεκίδη στα μάτια. Στο νούμερο 16, Θαρασόγκη Τζέκαλ Τρότερς, ο Χριστοδουλόπουλος. Χριστοδουλόπουλος, ανάπο το τελείωμα, πανέμορφο το αλάτι. Στο 15, Whalers, Paranormal Rebuy, ο Λάμπρου. Πέρ τον Paranormal, τώρα που έχουν βρει για τα καλά τα πατήματά του στην επίθεση. Για να δούμε αν θα το κάνουν και στην άμυνα τώρα, αλλά είναι φοβερό το καλάθι από τον Λάμπρου. Γεια σου, Δημήτρη. Στο νούμερο 14, Νίκαια Fundamentals, ο Σιμιτζής, σε κλασική φάση Σιμιτζής. Κατάει ο Βλάσης. Να περάσει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, θα τον βάλει. Το τρίτο, soft, soft, για το τρίτο σπάσιμο νομίζω δεν χρειαζόταν. Τενέσεις Μπία Βάνα, Ρίζα Σκατζής. Σκατζής είναι στην φάση. Η πάσα του Ρίζα τέλος πάντων. Δύο βιαστικά σου για τις δύο ομάδες. Εδώ ξανά ο Ρίζας. Ωραία η πάσα στον Αμίγδαλο, ο οποίος αστοχεί. Φήμες λένε ότι ο Ρίζας δεν έχει κοιτάξει ποτέ εκεί που πασάρει. Κουράγιο Πέραμα Τάγκερς, το passing game των Πέραμα Τάγκερς. Με τον καλεσμένο το βραδινό podcast, Νίκο Μαγουλά. Πρέπει να το κολλάω παντού. Τώρα ο Καλαϊτζάκης, ο Ρένσταυρωτη και behind the back για τον Μουχάμε, τον Μαγουλάς, πανέμορφη συνεργασία. Οριακά τα βήματα εκεί, πάλι καλά, πέρλαβε και την έδωσε. Καβλάντα Hawks Ball Pistols, Τζοανάκος και Μακρύς είναι στο νούμερο 11. Ο Μακρύς, ο Ζωτική. Τζοανάκος τώρα εξώνει στον Μακρύ και εκείνος σκοράρει. Στο νούμερο 10, Μπυρόλη και Κουβάδες, Αρβανιτόπουλος και Μπαστάνης. Καλή αμυνοσφαγιά, Μπαρέκο και Αρβανιτόπουλο, Μπαστάνης. Πολύ μεγάλη νίκη αυτή για τις Κουβάδες, δεν το σχολιάσαμε. Ισχύει. Τους πυρόλικους να έχουν 6 νίκες μέχρι το μάτς αυτό, έτσι. Φοβερό. Ίδιο παιχνίδι, ο Λαδάς, στο νούμερο 9. Ο Λαδάς, χαμηλά στο πώς. Παίζει με πλάτη τον Ταρέκο. Γυρνάει ο Λαδάς, τρομερή φάση. Πάρα πολύ ανανεωμένη με την επιστροφή του Μπαρέκου. Καβλάντα Hawks Ball Pistols, ο Ζυγομήτρος είναι στο νούμερο 8. Κοραρίο ή ο Σπύρος, πάρουν την μπάλα στον Ραξιγκάκη. Δεν εκείνος κόβεται από τον Ζυγομήτρο. Πολύ ψηλά η τάβα αυτή. Ισχύει. Στο νούμερο 7, Τενάσιος Μπία Βάνα, ο Δημητρακόπουλος. Τώρα Σκατζή. Τώρα Μπότσιος. Δημητρακόπουλος. Τρομερή ενέργεια. Και τρομερό καλά.
Στο νούμερο 6, Tenacious B, Αβάνα, ο Δημητράτος. Δημητράτος στην άλλη μεριά, το κρατά στα B. Δεν χτύπησε από πίσω αυτό. Δεν χτύπησε από πάνω, δεν χτύπησε από πίσω. Ναι. Ναι. Φάνηκε πολύ. Στο νούμερο 5, Whalers Paranormal Rebuy, την ώρα που ο Γιάννης λέει ότι σαν άλογο υπέβει το παρκέ, φαντάζομαι, ο Νίκος, και ο Νίκος λέει ότι είναι αέρινος. Κι άλλος μογουλάς λέει, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται. Και φτιάχνει λογαριασμούς τώρα, λέει. Και αρχίζει να γίνεται και η Μπέλλα που έστελνε τις προάλλες. Έτσι. Κουνέλης για τον Μαράτο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ωραίο το αλλιού πιφάς του αγώνα. Μαράτος Μουρελάτος ήταν η φάση στο Whalers Paranormal. Κουνιάδος, να το. Δεν σου είπα εγώ, όλα τα σοϊ μέσα. Στο 4, Tenacious B, Αβάνα, ο Δημητράτος. Είναι άστοχο. Δημητράτος παίρνει φόρα. Στο 3, νίκαια. Φανταμένταλ, ο Χατζίκος και ο Οικονομάκος. Πάσα στον Καραμάνο. Θα γυρίσω το μάτι στο στόπ του Χατζίκο, υπέροχο. Ο Οικονομάκος τρέχει γρήγορα στην άλλη άκρη με ένα σπάσιμο της μέσης. Πάσα στον Καραμάνο. Θα γυρίσω το μάτι στο στόπ του Χατζίκο, υπέροχο. Ο Νομάτος τρέχει γρήγορα στην άλλη άκρη με ένα σπάσιμο της μέσης. Σε αεροστηγή σύρα αγαπετάς αλλά έρινος, λέει ο Θεοχάρης. Νίκια Φανταμένταλς είναι και στο νούμερο 2. Ο Λάμπρης, ο Θωμάς και ο Παπαγιάννης είναι στη φάση. Ο Στάσης είναι άστοχος. Ο Ρουβάνος αρή και γρήγορα μπροστά ξανά η Φανταμένταλς. 3-2, Λάμπρης ωραία, Θωμάδης, Παπαγιάννης μέσα. Αν και ο Παπαγέννης είχε σουτάρει πίσω από την πλάτη, θα είχε μπει το νούμερο 1. Φαντάζεσαι. Πώς θα είναι άστοχος. Ο Ρουβάνος αρή και γρήγορα μπροστά ξανά η Φανταμένταλς. 3-2, Λάμπρης ωραία. Θωμάδης, Παπαγιάννης μέσα. Και, όχι λάθος, στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας στη Rising, το buzzer beater της τρίτης περίοδου του Νίκου Παπά στο Saints Underdogs. Πιστεύεις ότι δεν είχε δει το χρόνο ή ότι πήγαινε έτσι μουλοχτά για να πάρει και φάουλ? Πήγε για φάουλ, ναι. Πήγε να πάρει και φάουλ, σίγουρα. Παπάς. 4 δεύτερα, Παπάς. Σουτάρει για 3, σαν το βάλει ένα φάουλ. Λοιπόν, αυτό ήταν το top της Ρούκη και μας έμεινε η Bronze. Η οποία Bronze, για να μην περιμένεις πράγματα που δεν θα δεις, έχει κάρφωμα στο 5-5, να ξέρεις. Κάρφωμα. Τέτοιο. Ναι, όχι στον εθνιασμό, σε σετ επίθεση. Εκεί έφτασε το πρωτάθλημα μας, κύριε. Ευτυχώς έρχονται Χριστούγεννα. Κάτσε να δω ποιος. Ποιος ναι, εντάξει. Ότι... Κάποιος να ταΐσει το μαυρό για 20 κιλά μελομακάρονα. Λέω μου πώς το έκανε ο Κελεπούρης. Πάμε. Ο Κελεπούρης, άμα το είχε κάνει, δεν θα είχε αφήσει 60 σχόλια μέχρι τώρα. Ισχύει. Και πες ότι δούλευε, δεν θα είχε πάρει ρεπό. Δεν θα είχε παραιτηθεί. Έτσι. Πρώτος όμιλος, είχαμε δύο αναβολές που γίνονται αύριο και μεθαύριο. Ο Άριος Πάγκος κέρδισε τους Error 404, οι Los Rebel Lakers τους Galeo Kings και οι Chachi Kings τους Miami Hill. Στον δεύτερο όμιλο, οι Matchamps κέρδισαν τους Daphne Academy Warriors, οι Έμπειροι τους Ball Busters, οι Alan Dallon τη Real Madrid, οι Utah Stars τους Ball Busters, οι Hugo Piastica τους Ballerinos και οι Ρούκουνες τους Zero Gravity. Καλά πήγε η εβδομάδα για τους Ball Busters. πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Στον πρώτο όμιλο, μένουν τα δύο μάτς που δεν έγιναν λόγω θέματος στο γήπεδο το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα έκλεισαν πρώτοι τον πρώτο γύρο οι Pimps στο 9-1, 8-2 οι Chachi Kings, 7-3 ο Άριος Πάγκος, 6-4 οι Los Rebel Lakers και οι Galeo Kings, 5-4 και μπορούν να ανέβουν λίγο ακόμα οι Toon Squad, 4-6 Error 404, 3-6 οι Carnavaliers, 2-7 συγγνώμη οι Charlotte Hornets, 2-8 οι Miami Hill και 1-8 με ένα μηδενισμό οι Miners.
Στον Άβητα Όμιλο η Αλαντάλλον είναι πρώτη στο 9-1, 8-2 η Έμπειρη, 6-4 Γιουγκοπιάστικα, 5-5 για Ball Busters, Ματσάμπς, Μπαλαράινος και Ρεμάλ Μαντρί. Στο 4-6 Ρούκουνες, Utah Stars και Zero Gravity και χωρίς νίκη η Δάφνη Academy Warriors. Και νομίζω είναι ο πιο πόλεμος. Ναι, πραγματικά. Είναι απίστευτη η κατάσταση στο Άβητα Όμιλο. Ο τρίτος με τον δέκατο έχουν δύο νίκες διαφορά. Απίστευτο. Και ο τέταρτος με τον δέκατο μία. Έτσι. Τρομερό, τρομερό είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ κλειστή κατάσταση. Και αυτό θα έχει ανέβει πάρα πολύ. Οι Utah Stars έχουν ανέβει, που δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά τη σεζόν, αλλά ανέβηκαν πολύ στην πορεία. Και έχουν τραβήξει προς τα κάτω άλλες ομάδες που είχαν μπει και πολύ καλύτερα σεζόν, κερδίζοντάς τις προφανώς. Αυτό εννοώ. Έτσι. Σκέψου συζητήσεις τώρα στο τραπέζι χριστουγεννιάτικο. Είμαστε δέκατοι, αλλά κοιτάζουμε τριάδα. Έτσι. Έλα, παιδιά, κάνουμε μια καλή νίκη να μπούμε τριάδα. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει για τον Γιώργο Δημητράτο. Αντώνη, κανένας δεν ξέρει για ποιο Γιώργο Δημητράτο μιλάς. Ναι, ισχύει. Όνομα πατρός. Έτσι. Πάμε να δούμε το top. Πριν πάμε στο top, αυτό τώρα είναι στη διάρκεια του top, η τελευταία σας ευκαιρία για να παλέψετε για τα παπουτσάκια του Dame. Δεν θα κάνετε κάτι φοβερό, σχόλιο θα αφήσετε. Και αν κληρωθήκατε, κληρωθήκατε. Λοιπόν, πού είναι ο Κελεπούρης? Φθενά θα μου πεις. Okay. Δεν είχε εμφανιστεί την περίεργο. Εντάξει. Πάνω, αν δεις ποτέ αυτή την εκπομπή, πρώτα θα στενοχωρηθείς που δεν έγραψες ένα σχόλιο για τα παπούτσια του Dame. Έτσι. Και δεύτερον απ' όλα, το buzzer beater του Καλόγυρου στο τέλος πρώτης περίοδου στο Τσάτσι Kings Carnavaliers πριν από 3-4 εβδομάδες. Κάτι τέτοιο. Που το ζήταγε συνέχεια. Να το. Τσάτσι Kings. Και με μια πολύ όμορφη στιγμή δεν θα τα καταφέρει ο Πελεκούδας. Το τρίποντο. Εντυπωσιακό από τον Καλόγυρο στη λήξη. Ήταν νούμερο ένα πάντως. Ήταν ξεκάθαρα νούμερο ένα. Και θα είναι και τα καλύτερα τη σεζόν. Είχε δίκιο δηλαδή. Δεν το αδικό. Λοιπόν, και πριν πάμε στο top, Zero Gravity Ρούκουνες. Ο Μάντης είπε στον Παπαδέα, θα βάζεις καλάθια και θα είναι σαν buzzer beater. Αφού είναι Μάντης. Έτσι. Θα βάλει ο Παπαδέας μαζί με το rebound. Για τρεις ο Παπαδέας. Ήθελε άλλο ένα και 13, βλέπετε. Δεν τελείωνε ο αγώνας. Το ημίχρονο. Λοιπόν, στο νούμερο 20 του top 20 της Bronze, έχουμε Μπαλαράινος Γιουγκοπιάστικα, το Χατζημιχάλη. Ξεκινάμε δυνατά. Πρώτος, πάλι τα χερδική κλίψη. Ο Μάνος κατεβαίνει γρήγορα απέναντι. Βάζει στο follow, έρχεται το Χατζημιχάλη. Στο 19, Zero Gravity, Ρούκουνες ο Κωστόπουλος. Και τώρα Μουρίκης θα αποστάρει. Ο Κωστόπουλος, πολύ ωραίο. Στο νούμερο 18, Τσάτσι Kings, Miami Heat, ο Κελεπούρης. Στο 17, Ball Busters, Utah Stars, Βλάχος και Νίκος Λάγιος. Λάγιου, η πάσα παρά λίγο το λάθος, Βλάχος πέρασε, η πάσα όμορφη, ο Λάγιος από κοντά. Στο 16, Alan Dallon, Ρεμάλ Μαντρί, ο Γαριφάλου. Ρίδης για να σπρώξει την μπάλα του Μαντρί. Τενίδης, Δούγκας, Μελανοφρίδης, Βαγγέλης και Μακοκουλιώτης. Ο Βαγγέλης εδώ θα κοπεί ψηλά τον Γαριφάλη. Εγώ κλείνεται. Μεγάλες σέιβαντες. Ο Κιάζας, παιδιά, λέει, ο καλός Δημητράτος, λέει. Αυτό ήταν σκληρό πολύ. Για τα Μαγουλά, λέει, καλή εκπομπή, αδερφή του Μαγουλά. Φήμες λένε ότι ο Νίκος έχει βγει έξω να πάρει κινητό στη γιαγιά, να στείλει μήνυμα από νέο λογαριασμό. Στο 15, Zero Gravity Ρούκουνες, Κομβόπουλος. Να. Το σταματάω γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Και ανιψιός. Αποκλείεται. Χαμός. Νίκο, σε παραδέχομαι. Πραγματικά. Ελπίζω να τα κερδίσει τα παπούτσια η Στέλλα και να μην στα δώσει. Και να τα δέσει το γιο της. Έτσι. Λοιπόν, πάμε ξανά. Zero Gravity Ρούκουνε στο Κομβόπουλο, γιατί το είχαμε λίγο κουράσει εμείς και δεν ακούστηκε καλά η φάση. Ωραία, πάσα κόβεται εδώ το Κομβόπουλο.
Στο 14 αέρα φόρο φόραριο πάγκο. Ο Μωυσίδη με το Φιλιόπουλο. Τώρα τρέχει ο Δονιάδη Μαυρόπουλο. Το σκορ του Μωυσίδη τρομερό. Και μια πάσα μπροστά ακόμη πιο όμορφη. Ο Φιλιόπουλο την τελειώνει. Στο 13 Ball Busters Utah Stars. Μαργέλο και Μανολιά. Από την αρχή. Θα έχουμε ωραίο μάτσο, ωραία η πάσα του Μαργέλου. Τώρα Μανολιάς ανάβω το τελείωμα. Μαγούλα είσαι εδώ, λέω. Ποιες από όλους, θα απαντήσει 20 άτομα. Στο 12, Μπαλαράνος γιγκοπιάστηκα, ο Κουμπούλης. Κύριε Κακόπουλος, έχει μπαλά. Κουμπούλης. Πάει μέσα. Θα σκοράρει ο Κουμπούλης. Στο 11, Τσάτσι Κίνγκς, Μαϊάμι Χίλ, ο Κελεπούρης με τον Πελεκούδα. Κελεπούρης. Ωραία backdoor pass του Μελεκούδα, καλά δικεφάου. Στο 10, άλλα ντάλλον Ρεμάλ Μαντρί, ο Γαριφάλου με τον Ιφτιχάρ. Βαγγέλης, κύριο σκριν. Ριπίκ, καβαλάει και κόβεται ψηλά τον Γαριφάλου. Ριμπάνο με την κόχα Τζιγνατίου, θα τρέξει γρήγορα η ομάδα του Ρεμάλ Μαντρί, ο Γαριφάλου θα ανέβει για δύο και θα γράψει μετά από την ασίστ του Ιφτιχάρ. Μας πρόλαβες, Βασίλη, παπούτσια Λίλαρντ έχει σήμερα το πράγμα, να ξέρεις, αν θες και εσύ να βάλεις όλη την οικογένεια να πεις στο σχολείο. Ορίστε, ποιο είναι κινητό. Να το τελικά και το έξτρα κινητό. Error 404, Άριος Πάγκος, ο Σταυριάνος είναι στο 9. Τη γωνία σηκώθηκε για 3, δεν είχε στόχο. Ο Άριος Πάγκος στο ανοιχτό γήπεδο περνάει, ο Σταυριάνος πάρα πολύ όμορφα μέχρι το lay-up. Στο 8, Zero Gravity Ρούκουνες, ο Λιβανός. Την άλλη μεριά του γηπέδου, ο Λιβανός σπάει τη μέση του πάρα πολύ. Στο νούμερο 7, Ματσάμπς, Daphne Academy Warriors, ο Παπαμιχαήλ. Ο Μιχάλης Παπαμιχαήλ. Ο Σπανός θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Ξέρει ο Θεοδοσίου, είναι απίστευτη τάπα όμως από τον Παπαμιχαήλ. Στο 6, Γάλεο Kings, Los Rebel Lakers, ο Λεβέντης, Little Shaking and Baking. Ο Βλάσης μπήκε μέσα, να ξέρεις. Κλεφτόγιανης 45, ο Κλεφτόγιανης στο σπίτι, ξανά στο Λεβέντη. Ωραία προσποίηση του Λεβέντη, ξανά προσποίηση, γυρίζει και βάζει το καλάθι ο Λεβέντης. Ήταν πολύ σημιτζέικο. Ήταν, αυτό έμοιαζε, όντως. Ball Busters Utah Stars, ο Καλαμπάκας είναι στο νούμερο 5, ο Καλαμπάκας είναι στο νούμερο 4 και ο Καλαμπάκας είναι στο νούμερο 3. Πες εκπαίδευση στο σκύλο για αυτό. Καλαμπάκας πέρασε μέσα με σπάσιμο της μέσης, ένα απίστευτο καλάθι. Είναι εκπαιδευτής ο Αχιλλέας και πολύ καλός, να ξέρεις. Στο νούμερο 4, Avery Ball Busters, ο Καλαμπάκας. Κοντοστέκεται και εκτελεί για 3. Είναι άστοχο. Καλαμπάκας μάζεσε το rebound, μακρινό rebound για τον Αχιλλέα. Περνάει και πολύ όμορφα εδώ την άμυνα των έμπειρων και σερβίρει με το δεξί την μπάλα στο καλάθι. Είναι all fun and games μέχρι που μπήκε η μαμά μέσα, έτσι. Και ο Χάρης άρχισε να λέει «Γεια σας, κυρία Σούλα, να το καλό, το καλό παιδί». Έτσι, τόση ώρα γέλαγε και κοροϊδεύε. Στο 3, ξανά ο Καλαμπάκας. Σάββας τώρα για τον Δήμου. Καβάλα, καβαλάει, ωραία ο Καλαμπάκας, ένα τρομερό καλάθι από τον Αχιλλέα. Ξανά. Σάββας τώρα για τον Δήμου. Καβάλα, καβαλάει, ωραία ο Καλαμπάκας, ένα τρομερό καλάθι από τον Αχιλλέα. Ωραίο το γενεολογικό δέντρο, λέει, έχει μπει. Μπήκε όλο το σόι, λέει ο Άκης και... Έχασα και ένα Χρήστο, έτσι, ναι, τον έχασα τον Χρήστο πιο πάνω. Και τον Βασίλη που λέει ότι νιώθει τυχερός. Λοιπόν, στο νούμερο 2 έχουμε φτάσει. Error 404, Άριος Πάγκος, Ζερμπίνος και Μπούρας. 26-34. Και αυτή είναι η φοβερή φάση. Μωυσίδης και Ζερμπίνος, η πάσα ωραία, ο Μπούρας σηκώθηκε. Δύσκολο πολύ. Πολύ δύσκολο και εν κινήσει και μπροστά η μπάλα, πολύ καλή φάση. 26-34. Μωυσίδης και Ζερμπίνος, η πάσα ωραία, ο Μπούρας σηκώθηκε, σκόραρε. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας θα πάρω μια ατάκα από τον Αποστόλη Παναγιώτη και θα πω το κάρφωμα της χρονιάς. Θεέ μου. Avery Ball Busters, Βιτοράτος Μαυρογιάννης. Βιτοράτος, έχει την μπάλα και κατεβάζει για τους έμπειρους. Παίρνει drive, αλλάζει πανέμορφα με τον Μαυρογιάννη που φτάνει στο κάρφωμα. Εντάξει. Βιτοράτος, έχει την μπάλα και κατεβάζει για τους έμπειρους.
Παίρνει drive, αλλάζει πανέμορφα με τον Μαύρο Γιάννη που φτάνει στο κάρφωμα. Φασάρα, απίστευτη. Φοβερό. Λοιπόν, καλησπερίζουμε. Ο Μιχάλης λέει όχι πάλι για να κερδίσει ο Βασίλης. Ο Χρήστος λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλές γιορτές σε όλους, με υγεία να επιστρέψουμε δυνατοί. Είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για το εγκλήρωση για τα παπούτσια του Λίλαρντ. Χρήστο, το λέω για σένα. Για να δούμε ποιος Μαγουλάς θα τα πάρει. Έτσι, μακάρι, εγώ θα στενοχωρηθώ να τα πάρει ο Μαγουλάς, να ξέρεις. Έτσι. Κίνησε Θεός και δαίμονες. Πραγματικά τώρα. Πόσα, 6 χρόνια κάνουμε εκπομπή. Έχει ασχοληθεί άλλος να βάλει όλο το σόι μέσα για να αφήσει ένα σχόλιο. Πρέπει επειδή τον πειράξαμε να είπε ότι τώρα θα τις τρελάνω. Και πήρε τηλέφωνο κατευθείαν. Εγώ το σέβομαι αυτό, φίλε μου. Εμένα δεν έχει μπει με τη γυναίκα μου μια φορά 6 χρόνια. Κάτσε να δω τι λέει αυτός κάθε Δευτέρα. Έχει όντως εκπομπή ή πάει πουθενά άλλο. Μπορεί να τα βλέπει μετά στο YouTube και να. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πότε θα γίνει κλήρωση για τα μελομακάρα, να το πούμε αυτό. Ωραία. Τώρα, Αντώνη, ωραία πράγματα γίνονται στην Bronze, λέει ο Άγιος. Ο Σπύρος έχει κλήρωση και εμείς θέλουμε παπούτσια. Εγώ θα τα πάρω. Λέει, τώρα αυτό είναι το πρόβλημα, Νίκο, ότι θα τα κερδίσεις εσύ και δεν θα τα δώσει κανένας. Είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Πάμε να δούμε. Την Κυριακή στο οικογενειακό τραπέζι βλέπω πόλεμο. Τραβάει πολύ αυτή η αντιστροφημέτρηση. Συνήθως από το 5 δεν ήταν. Έτσι. Για να δούμε. εντάξει. Νομίζω αναμενούμε. Αλλά είδες όμως πόσο ωριακά πήγε. Ναι. Το τελευταίος Μαγουλάς που άφησε χρονικά σχόλιο είναι. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι κοπέλα, είναι ο Χρήστος. Που σημαίνει ότι ο Χρήστος μπορεί να θέλει τα παπούτσια. Άρα, Νίκο. Για να δούμε. Νίκο, θέλω να μάθω την επόμενη εβδομάδα αν τα πήρες εσύ ή όχι τελικά. Δεν το περίμενε κανένας. Εμείς πάντα δίπλα, λέει. Και εσύ, Αγγελική, ναι, για τους άλλους δεν ξέρουμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Αυτά είναι η τελευταία εκπομπή για το 2023. Θα τα ξαναπούμε 15 Ιανουαρίου με Double Time. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, γεμάτη υγεία τις διακοπές σας. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό βράδυ, καλές γιορτές.